κλαίνε γιατί βλέπονται πόσοι σκοτώνονται. Φοβούνται και φοβόμαστε για τους συγγενείς υπόλοιπους και γνωστούς. Υπάρχει φόβος. Υπάρχει φόβος και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Δεν περιμέναμε καθόλου ότι θα έχουμε αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς, είμαστε σε κατάσταση σοκ. Σοκαρισμένη η Ειρήνη Χατζημίνα παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις στο Κίεβο, όπου οι ώρες κυλούν εφιαλτικά και για τους γονείς της, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αποχωρήσουν από τη φλεγόμενη περιοχή. Οι γονείς μου δεν προλάβαν να φύγουν. Τώρα και από χθες έχουν απαγόρευση κυκλοφορίας και όλοι κάθονται μέσα στο σπίτι, στα υπόγεια. Και αυτοί που έχουν φύγει μία μέρα πριν δεν προλάβουν να φτάσουν στα σύνορα. Γίνεται ένας πανικός. Ξέρω ότι γίνεται μπουτελιάρισμα από αυτοκίνητα. Νομίζω δύο χώρες, Μολδαβία και Πολωνία, αφήσαν ελεύθερα και δέχονται τους πρόσφυγες. Εγώ έχω ένα διαμέρισμα δίπλα στο αεροδρόμιο και χθες τη νύχτα έχει πέσει μία μπαλιστική ρόκετ. Αρκετές οικογένειες στο Κίεβο παραμένουν στα σπίτια τους. Με δάκρυα στα μάτια αντικρίζουν τους θανάτους και τα συντρίμμια από τα παράθυρα των σπιτιών τους, ενώ κατεβαίνουν στα υπόγεια κάθε φορά που ακούν τις σιρήνες του πολέμου. Εμένα οι συγγενείς μου είναι και στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως Ντονιέτσκ. Επίσης έχω αρκετούς συγγενείς στη Κίεβο. Όλοι εκεί μου έχουν παραμείνει στα σπίτια τους. Απλά έχουν κολλήσει τα τζάμια σε περίπτωση που αν τυχόν και γίνει οτιδήποτε, να μην σπάσουν τα τζάμια. Έχουν κλείσει με κάποιες ζελατίνες, έχουν βάλει ζελοτέιπ. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει και τότε στο Ντονιέτσκ, στο Ντομπάς, 2014. Οι ουρές στα Μιτζνάδικα είναι απίστευτες. Περιμένουν να τελειώσει πιο γρήγορα. Δηλαδή πλέον δεν τους απασχολεί ποιος ξεκίνησε και ποιος δεν ξεκίνησε. Οι γονείς μου είναι σε κατάσταση σοκ. Χθες όλη η μέρα βγάζανε τα λάστιχα από αυτοκίνητα και προσαρμόζανε γύρω-γύρω από το σπίτι, γιατί φοβούνται και κάποια σφαίρα που θα είναι λάθος και θα χτυπήσει. Έχουν βάλει τους σταυρούς, πώς το λένε, στα παράθυρα για να μην χτυπήσει και από τα κύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να είσαι σε μια ήρεμη πόλη στο 21ο αιώνα και ξαφνικά βιώνεις αυτές καταστάσεις. Είναι κάτι που ούτε στη ταινία βλέπεις. Για την κόλαση στο Κίεβο, αυτό που ελπίζουν είναι συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα να καταφέρουν να βγουν ζωντανά, στέλνοντας το μήνυμα της ειρήνης. Γενικά στις μέρες μας δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας πόλεμος. Και αυτό θα ήθελα να περάσω, ότι δεν είναι σωστό. Από όπου και να γίνεται, το επισημάνω αυτό, από όποιον και όποια μεριά και να γίνεται, δεν είναι σωστό να υπάρχει στις μέρες μας αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτό και να μείνουν οι άνθρωποι ζωντανοί. 5 ώρα το πρωί συνέβη χθες και ήταν μία μέρα μετά του επέτειου του Ρώσικου στρατού, δηλαδή όλα είναι σαν συμβαίνει επίτηδες, σαν έχουν κάποιο διαολικό σχέδιο στο μυαλό τους.